Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μία ακόμα επιστημονική, μία εκπομπή λόγου. Κυριακή βράδυ, αύριο ξεκινάει η Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Μπορείτε την εκπομπή αυτή να τη δείτε σε επανάληψη. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα ψυχοσωματικά συμπτώματα, για τη σχέση σώματος και ψυχής, πώς μπορεί η ψυχή να επηρεάσει το σώμα και το σώμα να επηρεάσει την ψυχή. Θα έχουμε και μία τηλεφωνική επικοινωνία στο δεύτερο μέρος με έναν γιατρό ψυχίατρο να μας πει την άποψή του για το θέμα αυτό, να ακούσουμε την δική του άποψη, ενημέρωση για το ζήτημα αυτό. Στο σημείο αυτό, δώσουμε το χαιρετισμό μας, την καλησπέρα μας στον κύριο Ατζακλή. Κύριε Ατζακλή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Φουντουλάκη. Μία ακόμα εκπομπή ξεκινάει. Καλησπέρα και στους φίλους μας που μας ακούνε και μας προσπαθούν και αυτοί, όπως προσπαθούμε και εμείς, να βελτιώσουμε λίγο τα πράγματα. Δηλαδή, να δώσουμε μία εικόνα πιο αισιόδοξη που χρειάζεται ο άνθρωπος για να μπορεί να ζήσει. Διότι αν ο άνθρωπος πει, κύριε Φουντουλάκη, ότι δεν μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι το πρωί, δεν θα σηκωθεί. Αλλά αν το πιστέψει όμως, θα μπορέσει να σηκωθεί και να προχωρήσει. Η ψυχολογία είναι κάτι σημαντικό, κύριε Τζακλή, φίλες και φίλοι. Θα μιλήσουμε σήμερα. Βλέπουμε παράλληλα και τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει εγώ και ο κ. Τζακλής, «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής». Βλέποντα αυτά τα βιβλία, αυτό που μας έκανε μεγάλη εντύπωση και ο ρόλος της ψυχολογίας είναι τόσο σημαντικός. Αυτό που θα αναλύσουμε έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, με το εργασιακό μας άγχος που πολλές φορές πρέπει να το ξεπεράσουμε, τις σχέσεις μας. Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες είχαμε τη νίκη του Ολυμπιακού, κύριε Ατζακλή, ναι, που νίκησε τη Μάντσεστερ στο Γιώργιος Καραϊσκάκη. Στο Γιώργος Καραϊσκάκης, το γήπεδο του Ολυμπιακού, στο Φάληρο, και μάλιστα μου έκανε εντύπωση, κυρία Ζακλή, το γεγονός ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού, πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, ακολούθησε μία μέθοδο που έχει να κάνει με την ψυχολογία, δείχνοντας στους παίκτες διάφορα αποτελέσματα, νικηφόρα αποτελέσματα από τη μία πλευρά και από την άλλη έδειξε κάποια άσχημα αποτελέσματα της αντιπάλου ομάδος, με αποτέλεσμα να εμψυχώσει με αυτόν τον τρόπο, να τους πει δηλαδή τι πρέπει να κάνουν. Άρα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αυτό θα αναλύσουμε σήμερα, το θέμα της ψυχολογίας, πώς μπορούμε στην καθημερινότητά μας να αναλύσουμε, να εξετάσουμε, να δούμε την ψυχοσύνδεσή μας, τον απολογισμό πρέπει να κάνουμε. Προχωρώντας λοιπόν, βλέπαμε και τα βιβλία, τις διαλέξεις που κάνουν τις επόμενες μέρες. Πληροφορίες για τα βιβλία αυτά μπορείτε να ρωτήσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο, «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής», το καινούργιο βιβλίο που έχει ψυχολογικά θέματα, ψυχολογικά ζητήματα μέσα. Τα εξετάζω, τα αναλύω και να δούμε πώς μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Αυτό που είπε και ο κ. Ατζακλής, πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι και μπορούμε να είμαστε κάτω ποιες προϋποθέσεις. Το επόμενο βιβλίο είναι η έννοια του χρόνου, η αξιοποίηση του χρόνου. Το επόμενο βιβλίο είναι η φύση και η σιωπή στον νεοπλατωνισμό, η έκσταση, η ανώθευτη ζωή. Ποια πρέπει να είναι η ζωή που ζούμε, πώς μπορούμε να ζούμε, κάτω από ποιες συνθήκες, διότι η συμπεριφορά μας, ο συμπεριφορισμός που εξετάστηκε στην ψυχολογία, επηρεάζει πολλές φορές το ρεύμα αυτό, την ίδια μας, την συμπεριφορά μας, επηρεαζόμενη από διάφορα εξωτερικά ερεθίσματα. Και το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με τον αρχαία ελληνική φιλοσοφία και την πατερική θεολογία, σχέση των δύο αυτών κόσμων, Πλάτωνος και Αριστοτέλης από το Μεγάλο Μετέωρο. Τέλος, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας, για την ιστορία του τόπου μας, του έθνους μας και τη σχέση της ιστορίας με άλλες επιστήμες. Τώρα τα βιβλία του κυρίου Ατζακλή, έχουμε την αρχαία Ελλάδα και τον χριστιανισμό. Έχουμε το επόμενο βιβλίο που έχει να κάνει με τους τροχοϊστές, νέα τάξη πραγμάτων, παγκοσμιοποίηση. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με τις προφητείες, την τέλεια του κόσμου. Και τέλος, το τελευταίο βιβλίο του κ. Ατζακλή είναι η αναγέννηση, η αναμόρφωση. Είναι τα βιβλία του κ. Ατζακλή. Σε λίγο θα δούμε και αποσπάσματα από τα ντοκιμαντέρ, θρησκευτικά ντοκιμαντέρ του κ. Ατζακλή. Για όλα αυτά τα βιβλία, για τα δικά μου βιβλία και για τα βιβλία του κ. Ατζακλή, μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίες στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Όταν ο σκηνοθέτης μας είναι έτοιμος, θα μας ενημερώσει ώστε να δείξουμε κομμάτια από τις εικόνες του κ. Ατζακλή. Να δούμε λίγο, κ. Ατζακλή, επειδή ρωτάνε οι φίλοι, ένα μικρό απόσπασμα από αυτό που έχετε δημιουργήσει εσείς. Που έχει εικόνες, την ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου και συνδυάζουμε τα βιβλία με την φιλοσοφία, την κοινωνιολογία, την ψυχολογία. Τα βιβλία αυτά είναι κάτω από μια μακροχρόνια έρευνα, οπότε
Έχουμε και τα DVD να συνδυαστούν με τα βιβλία. Να περάσουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και κύριοι Ατζαγλή, να δούμε ένα κομμάτι από τα έργα, τα θρησκευτικά έργα του κυρίου Ατζαγλή, του γιατρού της Γενικής Ιατρικής. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιον. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και το κήρυγμά του. Αυτή είναι η αρχή του χαρμόσυνου μηνύματος για τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού. Στα βιβλία των προφητών είναι γραμμένο: «Στέλνω τον αγγελιοφόρο μου πριν από σένα για να προετοιμάσει το δρόμο σου». Μια φωνή βροντοφωνάζει στην έρημο: «Ετοιμάστε το δρόμο για τον Κύριο, ισιώστε τα μονοπάτια να περάσει». Σύμφωνα με αυτά, παρουσιάστηκε ο Ιωάννης, ο οποίος βάπτιζε στην έρημο και κήρυτε να μετανοήσουν οι άνθρωποι και να βαπτιστούν για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους. Πήγαιναν σε αυτόν όλοι οι κάτοικοι της Ιουδαίας και οι Ιεροσολυμίτες και όλους τους βάπτιζε στον ποταμό Ιορδάνη, καθώς ομολογούσαν τις αμαρτίες τους. Ο Ιωάννης φορούσε ρούχο από τρίχες καμήλας και δερμάτινη ζώνη στη μέση του. Έτρωγε ακρίδες και μέλι από αγριομέλισσες. Στο κήρυγμά του τόνιζε: «Έρχεται ύστερα από μένα αυτός που είναι πιο ισχυρός και που εγώ δεν είμαι άξιος να σκύψω και να λύσω το λουρί από τα υποδήματά του. Εγώ σας βάπτισα με νερό. Εκείνος όμως θα σας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα». Η βάπτιση του Ιησού. Εκείνες τις ημέρες ήρθε ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και βαπτίστηκε στον Ιορδάνη από τον Ιωάννη. Και αμέσως ενώ έβγαινε από το νερό, είδε να ανοίγουν οι ουρανοί και το πνεύμα σαν περιστέρι να κατεβαίνει επάνω του. Όποιος επιθυμεί, κυρίες και κύριοι, να αποκτήσει τα βιβλία του κυρίου Ατζαγλή, τα δικά μου βιβλία, μαζί με αυτά τα DVD με εικόνες, έχουν στολιστεί με εικόνες, και αποσπάσμα του Ιερού Κειμένου από το Ευαγγέλιο που διαβάζει ο κ. Ατζαγλής. Ακούσαμε, είδαμε αποσπάσματα πριν από λίγο. Μπορεί να το κάνει τώρα, αφού τηλεφωνήσει στο τηλεφωνικό μας κέντρο, διότι η εκπομπή πρέπει να συνεχιστεί, κ. Ατζαγλή. Ναι. Ρωτάνε πολλοί φίλοι και θα πρέπει να υπάρξουν έσοδα για να συνεχιστεί. Ναι, και όποιος θέλει να διαφημιστεί, μισό λεπτό και ακόμα, όποιος θέλει να διαφημιστεί, να προβάλλει τις ιδέες του, τις σκέψεις του, μπορεί να το κάνει αυτό τηλεφωνώντας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η προσπάθειά μας έχει να κάνει να βρούμε οικονομικά καταστήματα για να δείξουμε, να παρουσιάσουμε στους φίλους που μας παρακολουθούν. Να πούμε στους αγαπητούς φίλους ότι αυτό που ακούσαν τώρα είναι ένα μικρό απόσπασμα. Ολόκληρο το Ευαγγέλιο είναι 2 ώρες. Μην νομίζουν ότι ήταν αυτό μόνο το κομμάτι. Είναι 2 ώρες ολόκληρες για να τελειώσει το Ευαγγέλιο των κατά Μάρκων. Επίσης, το ίδιο συμβαίνει και με το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το οποίο είναι 4 ώρες. Και το κατά Ιωάννη κλπ. Δηλαδή, κάθε Ευαγγέλιο, κάθε δίσκος περιέχει ένα Ευαγγέλιο. Οπότε μπορεί κανείς να μάθει όλο το Ευαγγέλιο, να το ακούσει, αν θέλει σταδιακά κάθε μέρα από λίγο, ή μια ημέρα μπορεί να ακούσει τις 2 ώρες αυτές, από το άλλο θα ακούσει 3 ώρες κλπ. Και πάει λέγοντας. Είναι πολλές ώρες δηλαδή που κανείς θα διαθέσει για να ακούσει το Ευαγγέλιο. Δεν τελειώνει σε μια ώρα το Ευαγγέλιο. Η Καινή Διαθήκη έχει πάρα πολλές ώρες. Αλλά μπορεί κανείς και με ένα δίσκο να ακούσει ένα Ευαγγέλιο. Και ένα Ευαγγέλιο σημαίνει 3,5 χρόνια διδασκαλία του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, στην Παλαιστίνη. Δεν σημαίνει ότι θα ακούσει μόνο λίγο ή κάτι από αυτό, αλλά ολόκληρο το Ευαγγέλιο, όπως είναι. Και οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές. Κάτω από 5 ευρώ δίνεται ο δίσκος αυτός. Και μπορεί κανείς να έχει μια ολοκληρωμένη ιδέα πώς είναι το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, πώς είναι το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το κατά Μάρκον ή κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, με αυτούς τους δίσκους που έχουμε κάνει, τους πυκνούς δίσκους. Μάλιστα, κύριε Φουντουλάκη. Βεβαίως, να προχωρήσουμε λοιπόν στο σημερινό θέμα. Αυτά τα λέμε για να πούμε και στους φίλους αυτά που προτείνουμε για να μπορέσει να συνεχίσει η εκπομπή και να μπορέσει να επαυξήσει τις ώρες προβολής της. Είμαστε κάθε Κυριακή 10:30. Είπαμε και ξεκινήσαμε στην αρχή και αμέσως σας δίνω τον λόγο. Μιλήσαμε για τα ψυχοσωματικά συμπτώματα. Πολλές φορές, κυρίες και κύριοι, αυτό που θα αναλύσουμε σε μια εκπομπή μαζί με τη βοήθεια του κυρίου Ατζαγλή και του πατρός Στυλιανού Καρπαθίου, του γιατρού ψυχιάτρου που θα τον έχουμε στο δεύτερο μέρος. Μιλήσαμε και τη μέθοδο του προπονητή του Ολυμπιακού στο γήπεδο Γεώργιο Καρεσκάκη.
Και αυτό που πρέπει να δούμε στο σημείο αυτό είναι πολλές φορές πηγαίνουμε στο γιατρό, κυρία Τζακλή. Ναι. Έχουμε κάποιον πόνο. Ναι. Πολλές φορές δεν μπορούμε να διαγνώσουμε τον πόνο ή ο γιατρός μας λέει ότι όλα είναι καλά. Όμως υπάρχει κάτι βαθύτερο, κάτι που μας απασχολεί και αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε, τη σχέση των ψυχοσωματικών συμπτωμάτων, όπως λέει και ο τίτλος της σημερινής εκπομπής, για να δούμε ότι το άγχος πολλές φορές παίζει σημαντικό ρόλο, η ίδια μας ζωή, τα βιώματα, οι εμπειρίες μας, πώς ζούμε. Πολλές φορές μπορεί να έχουμε μία αλλεργία και να μας επηρεάσει. Το ίδιο μας το άγχος να επαυξήσει ένα άσθμα, ναι, κτλ. Άρα λοιπόν να δούμε λοιπόν τα ψυχοσωματικά. Η σχέση μεταξύ σώματος και ψυχής είναι πάρα πολύ σημαντική και το καταλαβαίνει ο καθένας όταν έχει μια χαρά ή μια στεναχώρια που βλέπει και την αλλίωση πάνω στο σώμα του. Δηλαδή βλέπει να είναι το πρόσωπό του πιο λαμπερό, να θέλει να κάνει πιο πολλές κινήσεις από τη χαρά του, να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους και να εξηγήσει ποια είναι η αιτία της χαράς του. Έτσι. Το βλέπουμε και στο μικρό παιδί αυτό πόσο. Όταν χαίρεται, χοροπηδάει το παιδί, ας πούμε. Και αυτό μας δείχνει τη σχέση μεταξύ ψυχής και σώματος, διότι όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, κύριε Φουντουλάκη και αγαπητοί φίλοι, ο άνθρωπος είναι ένα ψυχοσωματικό σύνολο. Δεν είναι ο άνθρωπος ένα αφηρημένο όν. Δεν είναι ένα ζώο το οποίο έχει μόνο τα αντανακλαστικά του σώματος, την πείνα, τη δίψα, τα συναισθήματα κλπ. Τα οποία παρουσιάζονται, αλλά ο άνθρωπος έχει βάθος ποικίλων ενεργειών, έχει την ψυχή η οποία είναι αθάνατη και πάνω σε αυτή την ψυχή οικοδομεί ένα ολόκληρο οικοδόμημα, το χαρακτήρα του, τα πιστεύω του, προσπαθεί να αποδιώξει τα πάθη του, κύριε Φουντουλάκη, διότι τα πάθη και αυτά καταστρέφουν την ψυχή σιγά σιγά και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλές λεπτομέρειες, ο καθένας καταλαβαίνει τι θα πει πάθος, όταν υπάρχει το πάθος του αλκοολισμού, της χαρτοπεξίας, το πάθος της γενετικής συμπεριφοράς, ας πούμε, και λοιπά, με παθητικό τρόπο, με μη κανονικό και φυσιολογικό τρόπο να εκδηλώνεται αυτές οι συμπεριφορές. Δεν λέμε ότι δεν πρέπει ο άνθρωπος να φάει, να πιει. Είναι ανάγκες του ανθρώπου. Είναι ανάγκες του ανθρώπου, βασικές ανάγκες, ναι. Αλλά πρέπει να γίνονται με ένα μέτρο, ναι, με μια εκλογικευμένη κατάσταση, η οποία να είναι συνετή, εφαρμόσιμη και να μην κάνει και να μην δημιουργεί πάθος και να μην δημιουργεί προβλήματα στην υγεία του ανθρώπου, το κάθε πράγμα το οποίο εξετάζει και ενεργεί. Όλα αυτά μας δείχνουν ότι ο άνθρωπος πρέπει να προσέξει την ψυχή του. Και προσέχοντας την ψυχή του πρέπει να κατανοήσει τους στόχους και τα ελαττήρια των πράξεών του, αλλά βαθύτερα να έχει στόχους μακροπρόθεσμους, τους οποίους να μπορεί να επιτύχει. Εάν δεν έχει ο άνθρωπος στόχους, αναγκαστικά γυρίζει γύρω από τον εαυτό του σε μια απελπιστική έτσι στροφορμή, η οποία δεν οδηγεί τελικά σε κάτι το αποτελεσματικό και το σίγουρο. Όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι, οι οποίοι μπόρεσαν να μείνουν στην ιστορία σαν μεγάλες φυσιογνωμίες και μεγάλοι άνθρωποι της ανθρωπότητας, είχαν, κύριε Φουντουλάκη και αγαπητοί μας φίλοι, στόχους και ιδανικά. Δίχως αξίες, στόχους και ιδανικά, ο κάθε άνθρωπος χάνει αυτόν τον προορισμό για τον οποίο προορίστηκε από τον Θεό. Χάνει δηλαδή το κατ' εικόνα του Θεού, το οποίο έχει σχέση με την υγεία της ψυχής του ανθρώπου, αλλά και με τους υγιείς στόχους που βάζει ο κάθε άνθρωπος μέσα στη ζωή του. Στο τηλέφωνο που βλέπετε, φίλες και φίλοι, μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίες για τα έργα του κυρίου Ατσακλή. Τα δικά μου τα βλέπουμε. Τα DVD που είδαμε και νωρίτερα, αποσπάσματα με τα σκεφτικά ντοκιμαντέρ που έχει δημιουργήσει ο κ. Ατσακλής. Προσπάθεια που κάνουμε για να συνεχιστεί αυτή η εκπομπή. Μπορείτε να προβάλλετε σκέψεις και ιδέες. Έχουμε αφιερώσει στις τελευταίες εκπομπές και θα συνεχίσουμε ιατρικά αφιερώματα για κοινωνικά και σύγχρονα θέματα. Όπως είπαμε και νωρίτερα, εξετάζουμε σήμερα με τη βοήθεια του γιατρού της Γενικής Ιατρικής του κ. Ατσακλή το ζήτημα των ψυχοσωματικών συμπτωμάτων. Πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν στο γιατρό, ο γιατρός δεν τους βρίσκει κάτι, όμως ο πόνος συνεχίζεται. Μάλιστα και ο Γιώτας Πορφύριος κ. Ατσακλή και οι σύγχρονοι ιατροί καταλήγουν συμπέρασμα ότι ο καρκίνος είναι ένα ψυχοσωματικό σύμπτωμα, δεν είναι μόνο σωματικό, έχει να κάνει και με το άγχος. Παλαιότερα ξέραμε ότι ο καρκίνος ήταν αποτέλεσμα της κακής διατροφής ή των κακών διατροφικών συνηθειών. Σήμερα όμως γνωρίζουμε ότι ο άγχος πολλές φορές είναι η αφετηρία, είναι η αρχή πολλών άλλων ασθενειών και ο άνθρωπος κάτω από τα συναισθήματα, κάτω από τις αντιδράσεις των συναισθημάτων, όλα αυτά εξετάζονται στο καινούριο βιβλίο «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής». Μπορεί λοιπόν κάτω από τα συναισθήματα να δούμε και να εξετάσουμε
όλα τα αποτελέσματα που έχει η ψυχή, διότι η ψυχολογία σήμερα, στις μέρες μας, εξετάζει τα αποτελέσματα της ψυχής και όχι το τι είναι ψυχή. Το τι είναι ψυχή απαντήθηκε στην φιλοσοφία, στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη. Ο Πλάτωνας μιλάει για το τι είναι ψυχή. Όλα αυτά εξετάζονται στα έργα τα δικά μου που τα βλέπουμε και στα έργα του κυρίου Ατζακλή. Και επίσης ο Πλωτίνος λέει ότι η ευτυχία του ανθρώπου έχει να κάνει με όσο γίνεται να είμαστε κοντά στον ίδιο τον δημιουργό. Και επίσης, κλείνοντας και προχωράμε, οι νευρώσεις που τις βλέπουμε σήμερα, η κυκλοθυμικότητα, είναι αποτέλεσμα πολλών διεργασιών και ο άνθρωπος προσπάθησε πάντοτε να δει τις νευρώσεις του, γιατί ζητούμε τις εποχές μας, κύριε Ατζακλή, είναι η ηρεμία και όχι τόσο να υπάρχουν νευρώσεις. Μάλιστα. Πολύ σωστά. Θα μου επιτρέψετε εδώ να κάνω μια παρένθεση, η οποία φυσικό το λόγο θα έλεγε κανείς ότι αυτή η παρένθεση χρειάζεται, διότι αφορά την πίστη του ανθρώπου, που είναι ο πυρήνας, ο ψυχικός πυρήνας που γύρω-γύρω χτίζεται όλο το οικοδόμημα προσωπικότητα. Θέλετε μέλλον, θέλετε απορίες, θέλετε οτιδήποτε θέλετε, βρίσκεται γύρω από τα πιστεύω του ανθρώπου. Γι' αυτό και η Εκκλησία, ξέρετε, έχει θεσπίσει κάποιο πράγμα που λέγεται πιστεύω. Αν μας ρωτούσαν σε ένα ταξίδι που θα πηγαίναμε σε μια αφρικανική χώρα, ας πούμε, σε μια χώρα η οποία δεν γνωρίζει τι είναι ο ελληνοχριστιανικός πολιτισμός, που νομίζω δεν υπάρχει χώρα που να μην το γνωρίζει, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιοι άνθρωποι έτσι πιο λαϊκοί, πιο απλοϊκοί, μπορούν να σου πούνε: εντάξει, εσύ μου λες ότι είσαι χριστιανός Ορθόδοξος. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι είναι αυτός ο χριστιανός Ορθόδοξος? Θα πρέπει να κάτσουμε να το εξηγήσουμε ορισμένα πράγματα. Και το πρώτο το οποίο θα μπορούσαμε να του εξηγήσουμε αυτού του ανθρώπου είναι: τι πιστεύουμε σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί? Το πιστεύω δηλαδή των Ορθόδοξων Χριστιανών. Το οποίο σύν το χρόνο, ίσως στο δεύτερο μέρος, να απαντήσουμε και σε μια ερώτηση φίλου, ο οποίος μας είπε πώς έγινε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια, που έχει σχέση με αυτό το πιστεύω. Το 325. Ναι, μάλιστα. Επί Μεγάλου Κωνσταντίνου, έτσι. Ναι. Ο οποίος ήταν ο προτεργάτης της Συνόδου. Ναι. Θα το πούμε μετά αργότερα. Ναι, αυτό, να απαντήσουμε σε δύο ερωτήσεις φίλων. Βεβαίως, στο δεύτερο μέρος, βεβαίως. Θα του πούμε λοιπόν, θα του πούμε το πιστεύω. Αναγκαστικά θα του πούμε ότι αυτό που εμείς πιστεύουμε είναι το πιστεύω μας. Και ποιο είναι το πιστεύω μας? Αυτό το πιστεύω που λέμε στην Εκκλησία. Πιστεύω σε ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Δηλαδή, πιστεύουμε στο Θεό Πατέρα, πιστεύουμε στον Υιό που έχει παρακάτω το δεύτερο άρθρο και στο Άγιο Πνεύμα. Αυτά είναι τα πιστεύω μας. Αυτά είναι το υγιές πιστεύω των Ορθόδοξων Χριστιανών. Βέβαια, κοντά σε αυτό το πιστεύω, ο άνθρωπος δημιουργεί και μια άλλη κατηγορία διαφόρων άλλων πίστεων, οι οποίες πρέπει να είναι συνυφασμένες κατά κάποιο τρόπο με αυτή την πίστη, γιατί αυτή είναι η κορυφαία, ο άξονας της πίστεως, ο Χριστός είναι ο άξονας της πίστεώς μας και γύρω σε αυτόν και στην Εκκλησία στηρίζεται το πιστεύω του Ορθοδόξου Χριστιανού. Τα άλλα πιστεύω είναι συναφή. Υπάρχουν πολιτικά πιστεύω, υπάρχουν ιατρικά πιστεύω, ας το πούμε έτσι, οι νόμοι της ιατρικής κλπ, της ερεύνης κλπ. Αλλά το κεντρικό πιστεύω, νομίζω, ότι πρέπει να είναι αυτό που περνάει μέσα από τον εσωτερικό πυρήνα της ψυχής και καθορίζει όλη τη στάση του ανθρώπου στη μετέπειτα ζωή του. Αυτή η πίστη, λοιπόν, πρέπει να διακρίνει τους Ορθοδόξους, τους Χριστιανούς και όταν μας ρωτάει κάποιος τι πιστεύετε, το πρώτο που θα πρέπει να του πούμε, αγαπητέ μου Γιώργο, ναι, είναι ότι πιστεύω στην Αγία Τριάδα, στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Και πιστεύω βέβαια στην Ανάσταση των νεκρών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Όταν πάνε να βαφτίσει ένα παιδί, σου ζητάνε ναι, σαν ανάδοχος, έτσι, να πεις το πιστεύω. Γιατί το παιδί δεν μπορεί να το πει εκείνη την ώρα. Έτσι και Ατζακλή. Είναι τα βασικά δόγματα της Ορθόδοξης πίστεως αυτά που λέτε. Έτσι. Και επίσης, στο σημείο αυτό, επειδή μιλάμε σήμερα για τα ψυχοσωματικά συμπτώματα, πρέπει να δούμε και το γεγονός ότι επειδή μιλήσατε για αξίες και αρετές, ότι οι αξίες και αρετές πολλές φορές η ηθικότητά μας, η ηθική πλευρά του εαυτού μας είναι το βασικό στοιχείο που πολλές φορές μας κάνει και μας καθοδηγεί τις ίδιες μας κινήσεις. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος πολλές φορές κάτω από την επίρρεια των ηθικών αξιών, κάτω από την επίρρεια των αρχών μας, κατευθύνει τις κινήσεις μας, κατευθύνει τα χέρια μας και όλα αυτά στο να οδηγηθούμε πολλές φορές όταν είμαστε μια κοινωνική επαφή, βλέπουμε πώς αντιδρούμε σε κάποια συνδιαλλαγή με κάποιον άνθρωπο ανάλογα το πώς τον βλέπουμε κτλ. Άρα λοιπόν
το σώμα έχει άμεση επαφή, άμεση σχέση με την ψυχή. Αυτό έχει γραφτεί και εξετάστηκε από ολόκληρη τη φιλοσοφία, καθώς ο Ηράκλειος είπε ότι όποια μέθοδο και να ακολουθήσει κανείς, δύσκολο να βρούμε το απίθμενο βάθος της ψυχής. Έχει γραφτεί και σχετικό βιβλίο, πολλά σχετικά βιβλία για αυτό το θέμα και σχετικό τραγούδι έχει υποθεί όλα αυτά τα χρόνια για το ζήτημα της ψυχής και την άβυσο που έχει η ανθρώπινη ψυχή και για την κυκλοθυμικότητα και τη συνδιαλλαγή που πρέπει να έχουμε, καθώς πολλές φορές άνθρωποι που αισθάνονται έχουν ψυχολογία του πανικού, έχουν μια ψυχική ένταση, η κοινωνική απομόνωση πολλές φορές, αυτό είναι ζωγραφισμένο και εκφράζεται, αποτυπώνεται στο ίδιο τους το πρόσωπο, καθώς λένε πολλές φορές ότι τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής μας. Όντως, έτσι. Έτσι είναι, κυρία Τζακλή. Θυμάμαι ότι σε μια προηγούμενη εκπομπή είχατε θίξει το θέμα του Πλάτωνα, του αρχαίου φιλοσόφου Πλάτωνα, ο οποίος είχε τοποθετήσει την ψυχή να έχει τρία μέρη. Βέβαια. Έτσι. Θέλετε να μας τα θυμίσετε αυτά τα μέρη? Είναι το θυμοειδές, το επιθυμητικό και το λογιστικό. Το λογιστικό αφορά το νου, έτσι, και τις επεξεργασίες του νου. Το δε θυμικό αφορά τις επιθυμίες του ανθρώπου. Ναι, το δε επιθυμητικό αφορά τις επιθυμίες και το θυμικό είναι αυτό που λέμε συναισθηματική συμπεριφορά του ανθρώπου. Ξέρετε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας κράτησαν αυτή τη διαίρεση που έκανε ο Πλάτωνας. Δεν την έχουν αλλάξει. Ο Μέγας Βασίλειος μας λέει ότι πράγματι η ψυχή χωρίζεται σε αυτά τα τρία μέρη. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι υπάρχει χρησιμότητα μεγάλη των παλαιών φιλοσόφων και των στοιχείων που είχαν ανακαλύψει για το πώς κινείται η ανθρώπινη ψυχή, τα οποία τι, τα έδεσαν οι πατέρες της Εκκλησίας και τα έχουν μέσα στην διδασκαλία τους. Και αν διαβάσετε Μέγα Βασίλειο, Άγιο Γρηγόριο Θεολόγο, θα δείτε ότι και αυτός λέει ότι τα τρία μέρη της ψυχής είναι ο νους, δηλαδή το λογισμικό που μας είπε ο κύριος Φουντουλάκης, το θυμικό και το επιθυμητικό, έτσι. Μα αυτό είναι που λέτε, κυρία Τζακλή, και σήμερα η ψυχολογία μετράει τα αποτελέσματα από τα συναισθήματα του ανθρώπου, από τις ενέργειές του. Και μιλήσαμε και νωρίτερα για το γεγονός της αισιοδοξίας και της ελπίδας, καθώς τα ψυχικά νοσήματα συνεχώς αυξάνονται, όμως μπορούμε και υπάρχει λύση διαμέσου της φύσεως, μέσω από το βιβλίο που είδατε νωρίτερα, «Φύση και αισιοποίηση στον Πλωτίνο», μέσα από τη δημιουργικότητα. Έτσι λοιπόν καλούμε τους φίλους να στηρίξουν την προσπάθειά μας, να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις που δίδουμε, διαλέξεις που μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίες στο τηλεφωνικό μας κέντρο, τις διαλέξεις που γίνονται σε λίγες μέρες. Να δούμε ναι, και έναν πατέρα της Εκκλησίας, ναι, ο οποίος πώς αναλύει ακριβώς αυτό το θέμα που συζητάμε για την πλάση του ανθρώπου, πώς πλάστηκε ο άνθρωπος. Λέει, ο άνθρωπος πλάστηκε από το Θεό, κατ' εικόνα και ομοίωση είναι αυτού. Δηλαδή, αξιοποιώντας τα χαρίσματά του, την κατ' εικόνα, αυτό που λέμε κατ' εικόνα, δεν εννοούμε την μορφολογική εικόνα, αλλά την πνευματική εικόνα, έτσι να το έχουμε υπόψη μας. Ο Θεός δεν έχει μάτια, πόδια και χέρια όπως έχει ο άνθρωπος, είναι πνεύμα. Είναι πνευματικό, όν μας το έχει εξηγήσει και ο Χριστός βέβαια σε πολλές περιπτώσεις. Και το καθομοίωση, επομένως, στόχος της ζωής του κάθε χριστιανού πρέπει να είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Σε αυτή τη ζωή κάνουμε τη θητεία μας, αλλά κάποτε η θητεία μας τελειώνει και θα κληθούμε να δώσουμε λόγο για τις πράξεις και τις παραλήψεις μας στον αδέκαστο κριτή. Η πνευματική ζωή αφορά και τα μυστήρια της Εκκλησίας. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι πώς πλάστηκε ο άνθρωπος από το Θεό. Πλάστηκε με αυτό το χάρισμα, δηλαδή να έχει το νουν θεϊκό. Τώρα, πώς μπορεί ο άνθρωπος να διαφοροποιήσει το νου του και να τον κάνει ικτινώδη ή ξέρω εγώ αντιπνευματικό, αυτό είναι μια άλλη ιστορία η οποία αφορά την κατάσταση ενός ανθρώπου. Δηλαδή, πώς ο άνθρωπος θέλει να χρησιμοποιήσει το δώρο αυτό του Θεού. Βεβαίως, καθώς είναι και μέρος του ψυχισμού του, κυρία Τζακλή, μιλήσαμε για τα αίσθητα, για τις ορμές. Πολλές φορές, όταν εμείς που ασχολούμαστε με την ψυχολογία και ερευνούμε την ανθρώπινη ψυχή, βλέπουμε ότι αναζητούμε σε μια ψυχοπαθολογική κατάσταση την αρχή και την αφετηρία. Ο άνθρωπος λοιπόν πολλές φορές αποδιώχνει στο υποσυνείδητο και στο ασυνείδητό του διάφορες καταστάσεις που δεν θα ήθελε να βγουν προς τα έξω, διάφορα ένστικτα, ορμές, όπου πολλές φορές αυτά βγαίνουν στην επιφάνεια σε διάφορες καταστάσεις. Και είπαμε και νωρίτερα ότι η αυτογνωσία του ανθρώπου, η αυτοκυριαρχία, δηλαδή να κάνει ένα απολογισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας των καλών πράξεων, να έχει όνειρα, να έχει ένα νόημα ζωής,
μια νοηματοδότηση, είναι βασικό στοιχείο για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Να κάνει έναν έλεγχο των πράξεών του, έτσι. Των πράξεών του για να. Αυτό το λέει και ο Πυθαγόρας. Ναι, ναι. Και για αρχαία το έλεγχο. Πείτε μια λέξη, να πάμε στο διάλειμμα τη εκπομπή. Ναι, εγώ θα πω ένα στιγμιότυπο που δείχνει πόσο μεγάλη σημασία έχει η ευαγγελική μάθηση. Κάποτε λέει στη ζούγκλα πέρασε ένας Ευρωπαίος, πολιτισμένος, Γάλλος, περιηγητής, φιλόσοφος και ζωγράφος κλπ. Και είδε κάποιον άνθρωπο, λέει, ο οποίος καθόταν και διάβαζε το Ευαγγέλιο. Ήταν ένας μαύρος, ο οποίος καθόταν πάνω σε ένα βράχο και διάβαζε το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, πάει κοντά και προσπάθησε να συνονιωθεί και του λέει πάνω κάτω, τι είναι αυτό που διαβάζει, λέει, αυτό το πράγμα, είναι παροχημένο, λέει, είναι 2.000 χρόνια πριν. Τι κάθεσαι και το διαβάζει, του λέει τώρα, ας πούμε, αυτό το πράγμα και χάνει τον καιρό σου κλπ. Έχει προοδεύσει η επιστήμη, έχει κάνει εκείνο. Ναι, και έτσι. Ναι. Και γυρίζει και ο ανθρωποφάγος, ο άνθρωπος αυτός και του λέει, εγώ ήμουν πριν ανθρωποφάγος. Το ότι δεν σε τρώω τώρα, αν δεν είχα το Ευαγγέλιο, θα σε είχα φάει, του λέει. Ναι, είδατε. Και θα έβαζα και το κρανίο σου απέξω τη σκηνή. Εδώ πέρα και θα το είχα λες ατρόπαιο. Άρα ο έλεγχος. Ότι έφαγαν ένα κόμμα. Ναι, τη καθημερινότητά μας έχει να κάνει κάτω από ποιο επίπεδο περισσότερο αξιοποιούμε και χρησιμοποιούμε. Περνάμε στο διάλειμμα της εκπομπής. Η ώρα έχει φτάσει και η Τζακλή γύρω στις 11. Οπότε περνάμε στο διάλειμμα. Αύριο ξεκινάει η μεγάλη 40η. Θα τα δούμε όλα αυτά και επανερχόμαστε. Γιατί πάντα τα διαλύματα είναι πολύ μικρά. Και επανερχόμαστε, φίλες και φίλοι. CD και DVD με την Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Τιμές για όλους προσιτές. Ζωοδόχο Πηγή 44 και στο τηλέφωνο 210-380-5539. Επίσης, στο ίδιο βιβλιοπωλείο διατίθεται το βιβλίο του Βασίλη Ατζακλή «Χριστιανισμός και Αρχαία Ελλάδα». Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή. Μπορείτε να προβάλλετε τις ιδέες της σκέψης σας, γίνονται διαλέξεις. Βλέπουμε και τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει. Είναι βιβλία φιλοσοφικά, θεολογικά, σε απλή κατανοητή γλώσσα, η ουσία και η αθανασία της ψυχής. Πάνω σε αυτό το βιβλίο γίνονται και διάφορες διαλέξεις. Πάνω στα θέματα της ψυχολογίας, γιατί το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει ψυχολογικά θέματα, θέματα τα οποία είναι σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Για να δούμε για τις σχέσεις των ανθρώπων, για την ανθρώπινη επικοινωνία, για να δούμε ότι στα ψυχολογικά μας προβλήματα πρέπει να ανατρέξουμε και να δούμε την αρχή και την αφετηρία κάθε προβλήματος και να δούμε την αρχή. Έτσι μπορούμε εμείς που ασχολούμαστε με την φιλοσοφία, την ψυχολογία και θεολογία να επιλύσουμε με τον διάλογο, να βρούμε λύσεις σε όλα αυτά τα προβλήματα. Το επόμενο βιβλίο είναι «Η έννοια του χρόνου». Το επόμενο βιβλίο είναι «Ο νεοπλατωνισμός, η φύση, η σιωπή, η φύση πολλές φορές». Μας βοηθάει να ξεχαστούμε, να ηρεμήσουμε, να δούμε την αρμονία που υπάρχει μέσα στη φύση, τον τρόπο που δημιουργεί η φύση. Όλα αυτά εξετάζονται κάτω από την θεώρηση του νεοπλατωνισμού και του αρχηγού του κινήματος αυτού που αναμόρφωσε, διατύπωσε τα βιβλία του Πλάτωνος. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και την πατερική θεολογία. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Τώρα βλέπουμε και τα έργα του κυρίου Ατζακλή, του γιατρού της Γενικής Ιατρικής, που είναι θεολογικά, φιλοσοφικά βιβλία, αρχαία Ελλάδα, σχέση με τον χριστιανισμό. Είναι η παγκοσμιοποίηση, η νέα τάξη πραγμάτων, το επόμενο βιβλίο. Οι προφητείες για την καταστροφή του κόσμου και τη συντέλεια του κόσμου, που έχει αποσπάσματα από πατέρων της Εκκλησίας και από την Αποκάλυψη. Και από την Αποκάλυψη για την κυρία Ατζακλή σε αυτό το βιβλίο. Αν θέλετε να μάθετε διάφορα έτσι στοιχεία για το πότε θα γίνει η συντέλεια του κόσμου. Και τέλος, αναγέννηση, αναμόρφωση, ανακαίνιση, διότι πρεσβεύουμε ότι αυτή η ζωή είναι το διαβατήριο, θα λέγαμε, η πράξη μας, η σκέψη μας, οι κινήσεις μας, για να μπορέσουμε να περάσουμε στη μεταθάνατο ζωή, κάτι που ερμηνεύτηκε, αμέσως δίνω το λόγο, από την φιλοσοφία και την θεολογία. Για όλα αυτά τα βιβλία, αν κάποιος θέλει και επιθυμεί, μπορεί να έρθει στο στούντιο ή στη τηλεφωνική επικοινωνία να καταθέσει τις απόψεις του.
Και μέχρι να έχουμε και στη γραμμή μας τον γιατρό, τον ψυχίατρο σε λίγο, τον πατέρα Στυλιανό. Πολύ ωραία. Τον έχουμε, πατέρα, τον πατέρα Στυλιανό, κύριε Τζαγλή. Α, τον έχουμε. Ναι. Ωραία. Πατέρα Στυλιανέ, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Πώς είστε? Χαίρομαι που σας ακούω. Την ευχή σας. Του Κυρίου. Έχουμε εδώ κάθε Κυριακή βράδυ μια εκπομπή μαζί με τον κύριο Τζαγλή, φιλοσοφική. Ασχολούμαστε και με κοινωνικά θέματα, θέματα ψυχολογίας. Θέματα κοινωνικά θέματα, κοινωνιολογίας και επειδή σήμερα μιλάμε ένα θέμα εδώ με τον κύριο Τζακλή, τον γιατρό της Γενικής Ιατρικής και ξέρετε την εκτίμηση που τρέχουμε στο πρόσωπό σας. Βεβαίως, είναι αμοιβαία. Να είστε καλά για το γεγονός ότι έχετε ασχοληθεί με όλα αυτά θέματα, είστε ψυχίατρος, καθηγητής θεολογίας, διδάκτορ Πανεπιστημίου Αθηνών. Θέλουμε λοιπόν να μας πείτε λίγο, επειδή ο κόσμος ρωτάει, προβληματίζεται και τα ψυχολογικά προβλήματα συνεχώς αυξάνονται, επιδεινώνεται η κατάσταση στα θέματα αυτά. Να μας πείτε λίγο στο σημερινό μας θέμα, να μας βάλετε τη δική σας πινελιά για τα ψυχοσωματικά συμπτώματα. Πώς το σώμα επηρεάζει την ψυχή πρακτικά στην καθημερινότητά μας? Λίγο να μας οριοθετήσετε τα πράγματα. Μάλιστα. Καταρχάς, συγχαρητήρια και για την εκπομπή σας, διότι αποτελεί πραγματικά ένα φως μέσα σε αυτή την ισοπαίδωση των πάντων. Να είστε καλά, πατέρα. Και με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία να ακουστούν πράγματα τα οποία άπτονται των πολύ βαθιών αιτημάτων της ζωής του ανθρώπου. Σε αυτό το ερώτημα το οποίο μου θέτεται, ναι, δεν θα σας πω τη δική μου γνώμη, αλλά θα επικαλεστώ τη γνώμη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, η, ναι, οποία είναι τόσο επίκαιρη σήμερα όσο ποτέ, παρά το γεγονός ότι έχει ζήσει πριν από 16-17 αιώνες. Ναι, ναι. Προσέξτε λοιπόν τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Σας το διαβάζω το κείμενο, ναι, από το αρχαίο, από το κείμενο το αρχαίο. Μάλιστα. Μουσικός της άριστος εστίν η ψυχή, τεχνίτης εστί, όργανο εστί το σώμα, κιθάρας και αυλού και λύρας χώρων επέχων. Σίδε βουλόμενον, ο Θεός διδάξε ότι διαπαντός οφείλεις αυτόν τε ημνύντε και ευλογήν, ίνωσε το τεχνίτη του όργανον δίνεκος. Με άλλα λόγια μας λέει το εξής, ότι έχουμε ένα οργανοπαίκτη και αυτός κρατάει ένα βιολί επί παραδείγματι. Το βιολί αυτό είναι το σώμα του, είναι το κεντρικό νευρικό σύστημα, είναι ο εγκεφαλός του, μέσα από τον οποίο, όπως ένας άλλος Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσης, μας λέει ότι η νιοχή, ο εγκέφαλος, το είναι μας. Βιολογικά βεβαίως. Ναι. Έτσι λοιπόν, αυτός ο οποίος είναι ο βιολιστής είναι η ψυχή μας. Και η ψυχή αυτή βγαίνει προς τον κόσμο, βγαίνει με τη φωνή μας, με τα συναισθήματά μας, μέσω ενός οργάνου. Και αυτό το όργανο είναι ακριβώς ο εγκέφαλός μας, είναι όλο μας το σώμα. Εάν λοιπόν πάσχει σε ένα σημείο, γιατί ο εγκέφαλος και το σώμα μας έχουν υπόσταση βιολογική. Εάν λοιπόν πάσχει σε ένα σημείο, άλλα θα λέμε εμείς με την ψυχή μας και άλλα θα βγάζουμε προς τα έξω. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, διότι της θεολογίας που άπτεται αμεσότατα της ψυχιατρικής και της ψυχολογίας σήμερα, γιατί μας λέει για αυτήν την ενότητα την ψυχοσωματική κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο σε σχέση με όλες τις θεωρίες ή τις μονιστικές ή τις διαλυστικές, οι οποίες κατά το πέρασμα των χρόνων αναπτύχθηκαν. Και αυτήν ακριβώς την ψυχοσωματική ενότητα θα μας την τονίσει αργότερα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όταν θα μας πει πώς ψυχή εκ του σώματος βιαίως χωρίζεται εκ της αρμονίας και της συμφυΐας ο φυσικότητος δεσμός. Υπάρχει λοιπόν ένας πολύ φυσικός δεσμός μεταξύ σώματος και ψυχής και ο θάνατος έρχεται να καταλύσει ακριβώς αυτόν τον δεσμό. Μιλάμε λοιπόν ότι η ψυχοσωματική ενότητα του ανθρώπου είναι μια πραγματικότητα και από εκεί και πέρα. Οι τάσεις της ψυχής, αν δεν ταυτίζονται, ας το πω έτσι, αν δεν ταυτίζονται με αυτό το οποίο η καρδιά του ανθρώπου επιθυμεί στο βάθος, είναι δεδομένο ότι θα βγουν, θα σωματοποιηθούν και πολλά προβλήματα. Έτσι, λοιπόν, η σύγκρουση η οποία υπάρχει μεταξύ του δέοντος, αυτού που η εικόνα του Θεού μας επιτάσσει βαθιά μέσα στην ψυχή μας, σε σχέση με αυτό το οποίο εμείς κάνουμε παρασυρμένοι από οτιδήποτε,
Αυτό εκδηλώνεται πολλές φορές μέσα από μια συμπτωματολογία η οποία είναι καθαρά σωματική. Έτσι έχουμε λοιπόν ένα ψυχοσωματικό σύμπτωμα. Ένα σύμπτωμα λοιπόν το οποίο εκδηλώνεται με το σώμα, ενώ στη βάση του έχει το πεδίο στήριξής του μέσα στην ψυχή του, μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Εξάλλου, να τονίσω, ναι, σε καθαρά ιατρική, έτσι, σε καθαρά ιατρικό επίπεδο, ότι υπάρχει και ο αντίστροφος όρος σώματοψυχικό. Θα σας φέρω ένα μικρό παράδειγμα, έτσι πολύ χοντρό. Αν κάποιος για τον οποιοδήποτε λόγο έχει, ας το πω έτσι, μια πάθηση πνευμονική, έχει μια καρδιακή πάθηση και αυτό του στενεύει σε εισαγωγικά τον αέρα, αυτό είναι πρωτογενό σωματικό σύμπτωμα. Αυτό το σύμπτωμα όμως στη συνέχεια δημιουργεί τον φόβο, το ψυχικό σύμπτωμα, και έτσι. Εδώ έχουμε σώμα το ψυχικό, όπως έχουμε αντίστροφα και αυτό το οποίο σας εξήγησε, το ψυχοσωματικό. Πατέρα Στυλιανέ, ναι, μία ακόμα ερώτηση, δίπλη ρωτάνε, θα σας έχουμε και στο στούντιο, οπότε κάποια στιγμή και θα τα αναλύσουμε περισσότερο. Ναι. Πολλές φορές λέω, πάμε στο γιατρό όλοι μας, είναι κάτι το οποίο όλοι το έχουμε δει, σωματικά να μην μας βρίσκει κάτι, οι εξετάσεις να είναι καλές, αλλά παράλληλα ο πόνος να συνεχίζεται. Λέμε εμείς, ερμηνεύοντας με δική μας λογική, να μας πείτε λίγο την άποψή σας, ότι το άγχος πολλές φορές διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Έχουμε δει ότι ο καρκίνος, παραδείγματος χάρη, έχει αποδειχτεί πια στις μέρες μας ότι είναι μια ψυχοσωματική ασθένεια. Το έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, που αγιοποιήθηκε πριν κάποιους μήνες, ότι δεν είναι καθαρά σωματική ασθένεια. Άρα λοιπόν, πολλές φορές τα ψυχοσωματικά συμπτώματα, το θα λέγαμε έτσι πρακτικά, για να το κατανοήσουν και το καταλάβουν και οι φίλοι μας παρακολουθούν, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Έχει το άγχος, υπάρχουν κάποια άλλα αίτια, κάποια άλλα προβλήματα. Σε αυτό το οποίο έλεγε ο Γέροντας Προφήριος, σαφώς και έχει δίκιο και είναι γνωστό σήμερα στην ιατρική επιστήμη το γεγονός ότι όταν πέσει το ανοσοποιητικό σύστημα, και το ανοσοποιητικό σύστημα προσβάλλεται από το άγχος, από τη στεναχώρια, από την πίεση, τη θλίψη. Προσβάλλεται. Άλλωστε, μην ξεχνάτε το εξής, ότι το 75% των νοσημάτων, των γενικών νοσημάτων τα οποία υπάρχουν, στην αιτιολογία του είναι άγνωστα. Και εκεί ακριβώς βασίμως εικάζεται ότι παράγοντες καθαρά ψυχολογικοί, διότι αυτοί βρίσκονται από τη στιγμή κατά την οποία θα πάρει το ιστορικό ενός ανθρώπου, βλέπεις ότι έχει παραδείγματι μια κάποια αρθρίτιδα, έτσι. Από την ελαφρότερη έως την πλέον σύνθετη ακριβώς μορφή. Βλέπεις ότι υπάρχει υποκείμενο άγχος, υποκείμενη πίεση, υποκείμενη θλίψη, υποκείμενα έντονα σωματικά, έντονα ψυχικολογικά προβλήματα. Και μακροχρόνια πάντα. Κάθε νόσημα έχει ένα μερίδιο, σε κάθε νόσημα, συγγνώμη, έχει ένα μερίδιο, αυτό το οποίο αποκαλούμε άγχος, αγωνία και ούτω καθεξής. Σωστά. Άρα τι πρέπει να κάνουμε για να κλείσουμε, πατέρα Στυλιανέ, είπαμε τα αίτια, τα προβλήματα, ποιες είναι οι πρακτικές συμβουλές πρέπει να δώσουμε στους φίλους που μας παρακολουθούν για να ξεπεράσουν αυτά τα ψυχοσωματικά συμπτώματα που τόσο πολύ ωραία μας τα αναλύσατε. Εγώ έχω πάντα μέσα στην καρδιά μου, μέσα στη συνείδησή μου, ένα απόφθεγμα, το οποίο το ακούμε καθημερινά στην Εκκλησία και το οποίο είναι στους γεροντάς μου, ο πατήρ Επιφάνιος ο Θεοδωρόπουλος. Ο Θεοδωρόπουλος, ναι. Το είχε ακριβώς, το είχε αναρτήσει και το χάριζε, ας το πω έτσι, σε κορνίζα στα πνευματικά του παιδιά. Ακούμε λοιπόν σταθερά στην Εκκλησία μας ότι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε αυτό, ότι πολύ περισσότερο μπορούμε να το βιώσουμε. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε αδυναμίες. Δεν είναι απόλυτα κατορθωτό για την αδυναμία της φυσεώς μας. Μπορούμε όμως να προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι έχουμε να πετύχουμε πάρα πολλά. Να είστε καλά, πατέρα Στυλιανέ. Ευχαριστούμε που σας άκουσα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά, καλή Σαρακοστή. Να είστε καλή Βύση, καλή Σαρακοστή. Ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε ωραία λόγια από τον γιατρό ψυχίατρο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών, πατέρα Στυλιανό. Δεν θα είχαμε να προσθέσουμε πολλά. Απλώς εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον πατέρα Στυλιανό για τη συμμετοχή του και τη συνεισφορά του στην εκπομπή και να συμπληρώσω, αν μπορώ, βεβαίως, μια κουβέντα. Σας ακούμε. Να μην ξεχνάμε την προσευχή.
η προσευχή είναι καταλυτική για τις στεναχώρια, για τα προβλήματα, για τις οικογενειακές σχέσεις, για τις διαπροσωπικές σχέσεις, για τις φοβίες που έχουμε, για αρρώστιες κλπ. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι έχω παρατηρήσει από την ιατρική ζωή και την πείρα μου, ας πούμε, στην ιατρική, αν μπορούμε να το πούμε, ότι υποφέρουν πάρα πολλοί άνθρωποι από φοβίες. Μήπως έχω καρκίνο, μήπως έχω εκείνο, μήπως έχω εγκεφαλικό, μήπως παθαίνω Αλτσχάιμερ κλπ. Λοιπόν, όποιος αισθάνεται ότι έχει τέτοιες φοβίες, καλό είναι να γονατίσει και να αρχίσει να προσεύχεται. Τις περισσότερες περιπτώσεις, των 80-90% είναι φοβίες οι οποίες είναι αστήρικτες και δεν έχουν βάση ιατρική και δεν μπορεί να τις κατατάξει κανείς σε ασθένεια. Αλλά είναι αυτό που λέμε η λιποψυχία του ανθρώπου, ο οποίος κάτω από συνθήκες, κύριε Φουντουλάκη, αισθάνεται την αδυναμία του. Αυτή την αδυναμία μπορεί να τη συμπληρώσει η πίστη μας στο Θεό, η προσευχή μας στο Θεό και λέγοντας στο Θεό «Ας γίνει το θέλημά σου», όπως το λέμε στο πιστεύω, εμείς κατά κάποιο τρόπο ανακουφίζουμε την ψυχή μας από αυτό το οποίο, από το βάρος το οποίο αισθάνεται εκείνη την ώρα και όπως είπε και ο πατέρας Τηλιανός, από την ψυχή συνήθως ξεκινάνε τα πράγματα και κατηφορίζουν προς το σώμα. Είναι κατιούσα δηλαδή η πορεία από την ψυχή προς το σώμα και αμφίδρομος μερικές φορές από το σώμα προς την ψυχή, κύριε Φίλιππ. Βεβαίως. Θέλατε κάτι να πείτε? Ναι, έχουμε δύο ερωτήσεις. Ναι. Η μία είναι ο Μάκης, είναι μικρός φαίνεται, νέος, ο οποίος έχασε τη μανούλα του και στεναχωριέται. Επόμενο είναι, Μάκη μου, όταν χάσει ο κανείς τη μανούλα του, στεναχωριέται. Αλλά βεβαίως, όποιους αγαπάμε θα τους ξαναδούμε. Μη στεναχωριέσαι, ο Θεός τους κρατάει εκεί που ξέρει αυτός. Καλύτερα ξέρει ο Θεός που πρέπει να βάλει τον άνθρωπο από ότι εμείς. Θα ξαναδούμε και τη μανούλα, θα ξαναδούμε και τα αδέρφια, και τα χαμένα και τους φίλους και όλους θα τους ξαναδούμε, διότι δεν χάνεται τίποτα. Εδώ υπάρχει, κύριε Φουντουλάκη, όπως ξέρετε, με τους καθηγητές που κάνετε παρέα εκεί, θα σας λένε η φυσική, ο νόμος της αυθαρσίας της ύλης. Έτσι δεν είναι? Έτσι, έτσι. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει ο νόμος της αυθαρσίας της ψυχής? Θα υπάρχει. Η ψυχή συνεχίζει να υπάρχει μετά το τέλος του ηλικού σώματος. Το έχουμε ξαναπεί. Και το άλλο, η ερώτηση αυτή είναι λίγο μακροσκελής, αλλά θα μου επιτρέψετε για δύο λεπτά να δείξουμε το θέμα αυτό. Με έχει ρωτήσει μια κυρία, γιατί δεν λέμε, λέει, για την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας που εδραίωσε το σύμβολο της πίστεως. Ναι. Λοιπόν, θα πούμε δύο πράγματα με τη δύναμη του Θεού για την Σύνοδο της Νικαίας. Πρώτα-πρώτα, τη Σύνοδο αυτή της Νικαίας, αγαπητή η κυρία, την έχει καθιερώσει, την έχει οργανώσει, να το πούμε έτσι, ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ο Μέγας και εις Απόστολος της Εκκλησίας μας, Άγιος Κωνσταντίνος, μαζί με τη μητέρα του, την Αγία Ελένη, που γιορτάζουν και την ίδια ημέρα. Αυτός, επειδή ο Άριος είχε δημιουργήσει, κύριε Φουντουλάκη, πάρα πολλά ζητήματα μέσα στην Εκκλησία, προσπάθησε με κάθε δυνατό τρόπο να δώσει μια γενική κατεύθυνση στο χριστιανισμό. Και σκέφτηκε πολύ ορθά και βέβαια με τους συμβούλους του ότι πρέπει να καθιερωθεί ένα πιστεύω. Και γι' αυτό συγκάλεσε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας, η οποία έγινε, πέστε μου πάλι, το 325 μετά Χριστόν. Ήρθαν λοιπόν 318 πατέρες της Εκκλησίας, οι επίσκοποι δηλαδή όλων των επαρχιών. Φανταστείτε τώρα, 380 επαρχίες είχε το κράτος του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Απεριόριστα μεγάλο, έτσι, από την Ρώμη μέχρι τη Ρωσία, μέχρι την Κασπία θάλασσα. Λοιπόν, και η Ιουγκοσλαβία τότε που λέγανε ότι γεννήθηκε στην Νις ο Μέγας Κωνσταντίνος, συμπεριλαμβάνονταν μέσα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η οποία είναι στο επαρόδο, όπως το λέει και η κυρία Αρβιλέρ, η οποία είναι καθηγήτρια πανεπιστημίου στη Γαλλία, έτσι, στη Σορβόνη, τι λέει? Ότι επικρατούσε ο ελληνικός πολιτισμός. Μιλόταν η ελληνική γλώσσα και στην Εκκλησία, βέβαια, στη λειτουργία και σε όλα αυτά τα πράγματα, αλλά και μεταξύ των φιλοσόφων και των πατέρων της Εκκλησίας, η ελληνική γλώσσα ήταν εκείνη η οποία ήταν η γραπτή γλώσσα, ο γραπτός λόγος που κυριαρχούσε στα Βυζαντινά χρόνια. Στα πρώτα χρόνια δηλαδή που άρχισε η Βυζαντινή ιστορία από τον Μέγα Κωνσταντίνο. Λοιπόν, αυτοί οι 380 πατέρες, ένα λεπτό ακόμα θα σας κρατήσω. Παρακαλώ, κύριε Τσακλή, πείτε μας. Αυτοί οι 380 πατέρες έδωσαν το σύμβολο της πίστεως της Νικαίας, εκτός από τα τελευταία άρθρα, όλα τα άλλα άρθρα συντάχθηκαν εκεί, σε αυτή τη σύνοδο, στη Σύνοδο της Νικαίας.
Μεγάλο κόλλημα της Συνόδου υπήρξε ο αριανισμός, η αίρεση του αριανισμού. Και έχουμε πει από αυτήν την εκπομπή πάρα πολλές φορές ότι γίνονταν ατέρμονες συζητήσεις με τον Άριο και με τους Αριανούς και δεν μπορούσε να βρεθεί ένα minimum, ένα moratorium, ένας όρος που να μπορούν να συνεννοηθούν. Ο Άγιος Αθανάσιος έλεγε ότι ο Χριστός είναι ομοούσιος στο Πατρί. Είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Δηλαδή, Θεός εκ Θεού, όπως το έχουμε στο πιστεύω. Ο δε Άριος έλεγε, βάλε ένα γιώτα στο ομοιούσιος, να το κάνουμε ομοιούσιος, στο ομοούσιος να γίνει ομοιούσιος με ένα γιώτα και δεν θα έχω κανένα πρόβλημα μαζί σας και με κανέναν άνθρωπο. Αλλά, εάν βάζανε αυτό το γιώτα, θα χάλαγε όλο το δόγμα του χριστιανισμού που λέει πως ο Χριστός είναι ομοούσιος τον Πατέρα και όχι ομοιούσιος. Γι' αυτό χωριστήκανε στους ομοσιανούς και ομοιουσιανούς. Το πρώτο λοιπόν σκάνδαλο υπήρξε ο Άριος, ο οποίος παρακάνθηκε, όπως ξέρουμε, με το θαύμα που έκανε ο Άγιος της Τριμηθούντος, ο σοφός Σπυρίδων, ο οποίος ήταν και αγράμματος, με το θαύμα, με το κεραμίδι, όταν είπε του πατρός και έφυγε η φλόγα του Υιού και έφυγε το νερό και έμεινε το χώμα στο χέρι του, έμειναν άφωνοι σαν ιχθύες μπροστά σε αυτό το θαύμα όλοι οι Αριανοί. Έτσι λύθηκε μετά σιγά σιγά το θέμα του αριανισμού και προχωρήσαμε. Βεβαίως, είναι ένα μεγάλο θέμα για τσακλή. Σε αυτό το θέμα. Πάντα παντάμε σε σήμερα, των φίλων. Οπότε, ναι, για τσακλή ολοκληρώστε. Ναι, η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος λοιπόν έχει τα κύρια άρθρα του πιστεύου μας. Μετά έγινε με τη δεύτερη και την τρίτη συμπληρωματικά τα άρθρα του πιστεύου μας και το πιστεύω, όπως είπαμε και στην πρώτη μας, στον πρώτο μέρος της εκπομπής, πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι οι χριστιανοί, διότι αν μας ρωτήσουν τι πιστεύετε εσείς οι χριστιανοί, πρέπει να τους πούμε τουλάχιστον μερικά πράγματα από το πιστεύω. Αν δεν το ξέρουμε τελείως απνευστή να το πούμε. Βεβαίως, είναι σημαντικό αυτό. Πριν περάσουμε στο Ευαγγέλιο, φίλες και φίλοι, στα 7 λεπτά περίπου μας έχουν απομείνει, σε ένα λεπτό θα περάσουμε στο Ευαγγέλιο. Αυτό που ακούσαμε σήμερα το πρωί στις εκκλησίες, μιλάμε σήμερα για τα ψυχοσωματικά συμπτώματα. Τι πρέπει να κάνουμε. Βλέπουμε και τη γραφική μου δραστηριότητα, τη δική μου και τον κύριο Ατσακλή, η ουσία και η αθανασία της ψυχής, από τι αποτελείται η ψυχή. Το πνεύμα, το ανώτερο μέρος της ψυχής, καθώς η ψυχή είναι συνυφασμένη, συνδεδεμένη με την κίνηση, με την ενέργεια, με την αθανασία της ψυχής, όπως λέγει και ο πατέρας Εκκλησίας, με τις αξίες. Και εξετάζουν λοιπόν επίσης την ευτυχία που πρέπει και μπορεί ο άνθρωπος να αποκομίσει στις μέρες μας στο βιβλίο μου, η ουσία και η αθανασία της ψυχής, καθώς η ψυχή αρχικά. Ο όρος της ήταν συνδεδεμένος με την πνοή, με την ενέργεια, με την κίνηση, που όπως και σήμερα πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους που έχουν μια μεγαλύτερη βιολογική ηλικία ή μικρότερη βιολογική ηλικία και ανάλογα με την κίνησή τους λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει ψυχή, έχει ζωντάνια μέσα του, έχει κίνηση. Είναι δύσκολο όμως να βρούμε το βάθος της, κάτι που λέει και η ψυχολογία του βάθους, κάτι που τις διαβαθμίσεις αυτές που είπα και νωρίτερα του Πλάτωνος και ο Φρόιντ περίπου τις έθεσε ως όριο, δηλαδή εγώ, εκείνο και το υπερεγώ. Βλέπουμε επίσης τη φύση και σιωπή στον Πλωτίνο, επίσης το επόμενο βιβλίο Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία και η Πατερική Θεολογία, θέματα μεθοδολογίας της φιλοσοφίας. Υπάρχει μεγάλη έρευνα, βιβλιογραφία σε απλή κατανοητή γλώσσα σε όλα αυτά τα βιβλία. Στο τηλέφωνο που βλέπετε μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίες για τις διαλέξεις που θα γίνουν 13 και 14 του Μάρτη. Πληροφορίες τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αν θέλετε να έρθετε στην εκπομπή, να προβάλλετε τις σκέψεις, τις ιδέες σας και εξετάζουμε σήμερα πώς γίνεται η ανθρώπινη επικοινωνία, πώς επικοινωνούμε τις μέρες μας. Και επειδή περνάμε σε λίγες ώρες, σε λίγο, θα περάσουμε τη 12 και θα είναι μεγάλη τη 40η, έχουμε ξαναπεί ότι η μετάνοια, η συγχώρεση των ανθρώπων, όπως είπε και ο πατήρ Στυλιανός, η αλληλοστήριξη, αυτό βοηθάει περισσότερο και να έχουμε στόχο και νόημα της ζωής. Τέλος, βλέπουμε και τα έργα του κυρίου Ατζακλή, ο σκοπός της ζωής, το νόημα, η δημιουργικότητα, η κλίση να αυξήσουμε τα ταλάντα τα οποία έχουμε. Έχουμε λοιπόν, 3 λεπτά, κύριε Ατζακλή. Ναι. Λεπτά θα ήθελα εδώ να επισημάνω κάτι που είπατε για τον φροϊδισμό. Ναι, δεν απολαύω όμως το Ευαγγέλιο, δεν πειράζει, να κλείσουμε. Επιγραμματικά. Ο φροϊδισμός και ο μαρξισμός είναι αντίθετα του χριστιανισμού. Έχουμε 3 λεπτά. Και θα μπορούσαμε να το αναλύσουμε αυτό για τον φροϊδισμό και τον μαρξισμό, ότι ο μένο μαρξισμός είναι η ληστική καθαρά θεωρία. Και ο δε φροϊδισμός ανατρέπει τη βιολογική έννοια του χριστιανισμού ότι ο άνθρωπος έχει ελευθέρα βούληση και μπορεί να ρυθμίζει τα
τα ένστικτά του. Ενώ ο Φρόιντ στηρίχθηκε στο γεγονός ότι ο άνθρωπος δρά ουσιαστικά ενστικτοδός. Ας περάσουμε λοιπόν στο Ευαγγέλιο, τώρα δεν είναι αντικείμενο αυτό περί Φρόιντισμού. Ναι, γιατί έχουμε 1,5 λεπτό και θα προλάβουμε. Ναι, κύριε. Έχουμε το Ευαγγέλιο του πολλαπλασιασμού των 5 άρτων και των ηχθείων στην έρημο. Γράφει λοιπόν ο Ματθαίος στο 14ο κεφάλαιο. Και όταν βγήκε ο Ιησούς από εκεί, είδε πολύ κόσμο γύρω και τους εσπραχνίστη και θεράπευε τους αρρώστους. Και όταν βράδιασε, ήρθαν οι μαθηταί και του είπαν: «Ο τόπος είναι έρημος και η ώρα περασμένη. Δώσε διαταγή να διαλυθεί ο κόσμος, ο λαός αυτός, και να πάνε στα χωριά να αγοράσουν τροφές να φάνε». Ο Ιησούς όμως τους είπε: «Δεν έχουν ανάγκη να φύγουν, δώστε τους εσείς να φάνε». Αλλά εκείνοι είπαν σε αυτόν: «Δεν έχουμε εδώ παρά 5 ψωμιά και 2 ψάρια». Και ο Κύριος τους είπε: «Φέρετε τα εδώ». Και αφού παρεκκίνησε το πλήθος να ξαπλώσουν το γρασίδι, πήρε τους 5 άρτους και τους 2 ηχθείες, σήκωσε τα μάτια του ψηλά στον ουρανό, τα ευλόγησε και αφού τα έκοψε, τα έδωσε στους μαθητές και τα κομμάτια από τους άρτους οι μαθητές τα έδωσαν στο λαό. Και έφαγαν όλοι και χόρτασαν και σήκωσαν όσα επερίσπευσαν από τα κομμάτια αυτά, γέμισαν 12 κοφίνια. Πανέργια θέλετε, καλάθια. Η γλώσσα ελληνική είναι τόσο πλούσια. Η αρχαία γλώσσα τα λέει κοφίνους. Κοφίνια δηλαδή. Κοφίνους. Και ήσαν εκείνοι που έφαγαν, κύριε Φουντουλάκη, το ξέρετε πολύ καλά το κομμάτι αυτό, 5.000 άνδρες χωρίς τα παιδιά και τις γυναίκες τους. Υπάρχει ένα χαριτωμένο στιγμιότυπο ότι μια δασκάλα λέει, αν έχουμε μισό λεπτό ακόμα, ναι. Μια δασκάλα είπε ότι η παιδιά λέει εδώ, λέει για το Ευαγγέλιο κλπ. Αυτά τα πράγματα, αλλά ξέρετε, ο Χριστός ήταν τόσο ωραία τα λόγια του αυτά που είπε, ώστε τους χόρτασε με τα λόγια του. Και ένας μικρός πανέξυπνος λέει: «Μα κυρία, λέει, περισσέψανε λέει, 12 κοφίνια, λέει. Αυτά τα κοφίνια με τι ήταν γεμάτα, με λόγια ή με ψωμιά». Και έτσι αποστομώθηκε η δασκάλα, η οποία πήγε να κάνει τον έξυπνο. Ο Σκοτζέζης μας δείχνει παράλληλα και τα βιβλία πριν κλείσουμε. Εντάξει. Ναι, μας δίνει και τη συγγραφική δραστηριότητα δική μου και του κυρίου Ατζακλή. Τα βλέπουν και οι Ατζακλή. Οι μαθητές λοιπόν έκαναν ένα σφάλμα εδώ, λίγο χοντρό, θα πείτε κύριε Φουντουλάκη. Ναι, γιατί έχουμε μισό λεπτό. Μισό λεπτό έχουμε ακόμα. Εντάξει, θα πούμε και αυτό. Ναι. Ότι όπου υπάρχει Χριστός δεν υπάρχει δυστυχία, δεν υπάρχει πείνα, δεν υπάρχει τίποτα. Έπρεπε να καταλάβουν οι μαθητές και να έχουν εμπιστοσύνη και να πούνε: «Ξέρει ο Χριστός τι θα κάνει και να μην ανησυχούμε εμείς γιατί θα φάνε αυτοί οι άνθρωποι». Να λοιπόν, από 2 ψάρια και 5 ψωμιά χορτάστηκαν 5.000 άνθρωποι. Αλλά βέβαια ο Χριστός δεν συνέχισε αυτά τα θαύματα, γιατί δεν ήρθε για να κάνει θαύματα και να πολλαπλασιάζει τα ψωμιά. Ήρθε να μορφώσει την ψυχή του ανθρώπου εις τον αιώνα. Δηλαδή όχι μόνο εκείνους τους ανθρώπους, αλλά όλους μας κατ' επέκταση μέχρι τον 20ο αιώνα που βλέπουμε. Μια λέξη εσύ, μια λέξη εγώ, γιατί με πιέζουν συνήθως. Για να κλείσουμε. Ναι. Ο Θεός συνεργάζεται με τους ανθρώπους, θα έλεγα εγώ. Τους είπε: «Φέρτε αυτά που έχετε και θα συνεχίσω εγώ και θα κάνω τη δικιά μου δουλειά». Έφεραν λοιπόν πρώτα τα κομμάτια αυτά και με αυτό τι σημαίνει? Ότι ας βάζουμε και εμείς τις δυνάμεις μας, αν είμαστε άρεστοι να πάμε στο γιατρό και να μην μπούμε μόνο με του Θεού τη δύναμη, αλλά να ξαντλήσουμε και τις δικές μας δυνάμεις και τις δυνάμεις που μας δίνει η ιατρική και μετά με την προσευχή ακόμα θα γίνει το θαύμα και θα γίνουμε καλά. Πρέπει, ευχαριστούμε πολύ κυρία Τζακλή. Πριν κλείσουμε, βλέπουμε το τηλέφωνο της εκπομπής. Το νόημα, ο σκοπός, ο στόχος είναι αυτό που μας βοηθά. Είδαμε τη συγγραφική δραστηριότητα, βιβλία προτείνουμε, DVD του κυρίου Ατζακλή. Η επικοινωνία συνεχίζεται. Θέλουμε να σε ευχηθούμε καλή 40η, κυρία Ατζακλή, στους φίλους που μας παρακολουθούν, σε εσάς, σε όλους που μας παρακολουθούν. Την ερχόμενη Κυριακή πάλι στις 10.30. Πρώτα 11:25 θα είμαστε κοντά και όποιος θέλει να έρθει στην εκπομπή μπορεί να το κάνει και να στηρίξει την προσπάθεια στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 216-832-706, να ρωτήσει πληροφορίες για τα βιβλία, για τα έργα, για τις διαφημίσεις που μπορεί κάποιος να διαφημιστεί, να προβληθεί, να προβάλλει τις ιδέες και τις σκέψεις για ό,τι επιθυμεί διαμέσου αυτής της εκπομπής μέσα από το τηλέφωνο το οποίο βλέπετε. Και υπάρχει θεραπεία για τα ψυχοσωματικά συμπτώματα. Είπαμε, θα ξαναεπανέλθουμε πάλι. Μπορούμε να ξεπεράσουμε όλα αυτά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Η επικοινωνία που έχουμε απέναντί σας συνεχίζεται στο τηλέφωνο που βλέπετε στις οθόνες σας. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Χαίρετε. Την ερχόμενη Παρασκευή, 2 τη νύχτα, δείτε την εκπομπή σε επανάληψη. Γεια σας. Χαίρετε.